Να τον συναντήσουν, του αποδώσουν κάποια τιμή. Αντίθετα, κατέβαλαν τις εισόδους στην χώρα τους με 8.000 στρατιώτες και περίμεναν να τρώμε την έφοδο των Μακεδόνων. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος τους επιτέθηκε και στη μάχη που δόθηκε δεν τους όκοψε τους περισσότερους και κυνήγησε τους υπόλοιπους στα δύσβατα μέρη. Ενώ εκείνος που προπελούσε την ύπεθρο και οι πειρατές του οδηγούσαν τα άλογα του βασιλιά είχαν μείνει λίγο πιο πίσω από αυτόν, επιτέθηκαν κάποιοι βάρβαροι μάρδοι και άρπαξαν το καλύτερο άλογο, τον Βουκεφάλα, τον γνωστό Βουκεφάλα. Τούτο είχε δοθεί δώρο από τον Κορίνθιο Δημάρατο και είχε λάβει μέρος με τον βασιλιά σε όλες τις μάχες στην Ασία. Άζευτο ακόμη, δεχόταν να το πλησιάσει μόνο ο Πολοδαμαστής, ενώ από όταν του βάλαν τη βασιλική σάγη δεν δεχόταν ούτε αυτόν αλλά μόνο τον Μεγάλο Αλέξανδρο και στεκόταν και χαμηλό το σώμα του για να ανεβεί. Ο βασιλιάς, στενοχωρημένος για το εξαίρετο ζώο, πρόσταξε να αποψηλώσω την χώρα, παραμένω, και να κηρύξω με διερμηνή στην ελληνική γλώσσα στους ντόπιους πως όσο δεν επέστρεφαν το άλογο, θα βλέπουν τη χώρα τους να καταστρέφεται και τους κατοίκους της να σφαγιάζονται. Οι απειλές άρχισαν να πραγματοποιούνται άμεσα και τρομαγμένοι βάρβαροι επέστρεψαν από το άλογο, προσφέροντας μαζί με αυτούν και πολυτελέστατα δώρα, στέλνοντας τα με 50 άνδρες που ζήτησαν συγγνώμη. Ο Αλέξανδρος πήρε τους υποδιώτερους από αυτούς ως ομήρους. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το 329 εισβάλλει σε ένα από τα περσικά φύλλα ο Αλέξανδρος στους Μάρδους. Λοιπόν, στη μάχη των Γαυγαμιλών είχε τουλάχιστον 47.000 άνδρες, φάθηκαν κάποιοι, ήρθαν κάποιες ενισχύσεις, άφησαν κάποιες φρουρές και υπήρχαν τουλάχιστον 45.000 άνδρες. Με 45.000 μπορούσαν να ήταν εκεί στους 8.000. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τώρα όταν ο Αλέξανδρος πολεμούσε στη Μικρά Ασία, στην Συροφινίκη, στην Ιουδαία, στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο, εκεί οι ντόπιοι δεν πολέμησαν. Αν εξαιρέσουμε την Τύρο και την Κάσα, κανένας δεν πολέμησε. Πέρα από τους Πέρσες. Λοιπόν, όταν εισέβαλαν όμως την κυρίως Περσία, από την Ταρανικά φύλλα, οι Πάρθοι, οι Ιρκανοί κτλ. Και οι Σκύθες, που είναι και αυτοί οι Ιρανοί, ή μέρος αυτών είναι οι Ιρανοί, εκεί υπήρχε τρομερή αντίσταση και σκοτώθηκαν χιλιάδες Μακεδόνες και σακατεύτηκαν άλλες χιλιάδες. Και αν δεν έστελνε φυσικά ο αντίπατρος Έλληνες, Μακεδόνες, Νότιο-Ελλαδίτες και βάρβαρα φύλλα ως μισθοφόρους, και δεν έπαιρνε και τους θησαυρούς από τα Σούσα και αυτά και να έχει λεφτά και να πάρει κι άλλους τόπιους μισθοφόρους, ο Αλέξανδρος δεν θα μπορούσε να καταλάβει ποτέ την Περσία, ούτε να εισβάλλει φυσικά στο Ινδία ή το κυρίως Πακιστάν. Λοιπόν, υπήρχε φυσικά και τρομερή αντίσταση και στην Ινδία. Και πάλι οι Μακεδόνες είχαν χιλιάδες και οι Έλληνες και οι Νοτιολέντες είχαν χιλιάδες απώλειες και χιλιάδες εκατεμένους. Πάλι αν δεν ερχόντουσαν ενισχύσεις δεν θα τα κατάφεραν να καταλάβει αυτά. Τέλος πάντων, βλέπουμε τώρα τα τρομερά εγκλήματα που έγιναν κατά τον Μάρδο. Βλέπουμε επίσης και το τρομερό έγκλημα που έγινε μόνο για έναν άλογο. Καταστράφηκαν χιλιάδες χωριά, γυναικόπαιδα κτλ. Για έναν άλογο. Έτσι. Φυσικά ο Αλέξανδρος δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που έκανε τέτοια πράγματα για έναν άλογο. Και άλλοι έκαναν τέτοιες τακτικές. Και ο Ήλιος Κέσσερας, και οι Ούνοι και οι Μογγόλοι. Και οι Νορμανδοί σε έναν βαθμό, και οι Άραβες σε έναν βαθμό κάναν τέτοια εγκλήματα για έναν άλογο. Οι
κόκκινησε τώρα στις Ισπανίες στους Αστέγους κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι τέλος πάντων είναι μια εισαγωγή στον Αλέξανδρο. Επέλεξα τυχαία μια από τα, ένα από τα φύλλα που ανήκει στους Μάρτους και μετά θα συνεχίσουμε και για τα άλλα φύλλα. Οι Ιρκανούς, Πάρθους, Πέρσες, Μίδους κτλ.